ως μια ευκαιρία να οικοδομηθεί ένα ισχυρό brand name με διεθνή απήχηση, αποτιμά η Δημοτική Αρχή Παγκαίου το γεγονός ότι έλαβε τον τίτλο της Ευρωπαϊκής Πόλης Αθλητισμού για το 2019. Η γνωστοποίηση έγινε μέσω επιστολής από την αρμόδια επιτροπή που ενημέρωσε πως για την απόφαση ελήφθησαν υπόψη οι κινήσεις και οι ενέργειες σε επίπεδο βελτίωσης των αθλητικών υποδομών στην περιοχή του Δήμου. Από εδώ και πέρα θα ολοκληρώσουμε μέχρι τις 4 Δεκεμβρίου το πλάνο μας με τις δράσεις τις οποίες θα ακολουθήσουμε ως Δήμος Παγκαίου για το 2019. Θέλω να ευχαριστήσω όλους εσάς που παρευρεθήκατε σήμερα εδώ και να σας ζητήσω να γίνετε συνοδοιπόροι σε αυτό το όμορφο ταξίδι που ετοιμάζουμε ως Δήμος Παγκαίου, γιατί θεωρώ ότι σίγουρα θα μας βοηθήσει τόσο για την αθλητική προβολή και αθλητική ανάπτυξη του τόπου μας, αλλά παράλληλα και σε άλλα επίπεδα, ανεβάζοντας τους οικονομικούς δείκτες της περιοχής μας, αλλά και πάνω απ' όλα και δημιουργώντας ένα ισχυρό brand name στο κομμάτι του τουρισμού του Δήμου μας, θεωρούμε ότι θα βοηθήσει με το καλύτερο δυνατό τρόπο, έχοντας αυτή την εξωστρέφεια που πραγματικά τολμήσαμε ως διοίκηση του Δήμου Παγκαίου να κινηθούμε μέσα στα πλαίσια αυτής της εξωστρέφειας. Εκπρόσωποι της Δημοτικής Αρχής του Δήμου Παγκαίου θα έχουν τη δυνατότητα να βρεθούν στις Βρυξέλλες σε ένα μεγάλο γκαλά απονομής το Δεκέμβριο. Το γεγονός θα είναι μια πρώτη τάξεως ευκαιρία ώστε ο Δήμος να γίνει γνωστός σε μια σειρά από πόλεις χωρών που έλαβαν την ίδια διάκριση. Μια ευκαιρία εξωστρέφειας στην πράξη και μάλιστα με την ιδιότητα της ήδη βραβευμένης και διακριθήσας πόλης. Όλες οι βραβευμένες Μητροπόλεις, πόλεις και οι κοινότητες θα λάβουν τον τίτλο και την σημαία τους για το έτος 2019. Θα είναι επίσης παρόν ο Δήμαρχος της Βουδαπέστης, της Ευρωπαϊκής Πρωτεύουσας του Αθλητισμού για το 2019. Παρόν θα είναι και η Μάλαγα 2020, η Λισαβόνα 2021, η Χάγη 2022, οι οποίες θα παρουσιάσουν συντομία το σχέδιό τους για τις επόμενες χρονιές. Ερωτώμενο σχετικά με τα έργα που τρέχουν και τα project τα οποία προσβλέπει ο Δήμος Παγκαίου, ο Δήμαρχος γνωστοποίησε ότι η προοπτική λειτουργίας με μηδενικό κόστος ελαίου γεωθερμίας ενός κολυμβητηρίου αποτελεί το όραμα και τον αθλητικό στόχο της Δημοτικής Αρχής. Αξιοποιώντας την δυναμική και τις δυνατότητες που μπορεί να μας δώσει το γεωθερμικό πεδίο, προσπαθούμε και θα ετηθούμε ένα κολυμβητήριο για τον Δήμο Παγκαίου, για το οποίο η διαφορά θα είναι σε σχέση με τα άλλα κολυμβητήρια ότι θα έχει μηδενικό ενεργειακό κόστος, καθώς θα χρησιμοποιούμε το γεωθερμικό ρευστό, το οποίο μηδενίζει πραγματικά το κόστος λειτουργίας ενός κολυμβητηρίου και βέβαια τα λειτουργικά κόστη, πάντα να γνωρίζουμε, των κολυμβητηρίων είναι αυτά τα οποία είναι αποτρεπτικά για να γίνει σε μια περιοχή ένα κολυμβητήριο. Όταν λύνεις το θέμα του λειτουργικού κόστους, απευθείας σου δίνεται η δυνατότητα να ετηθείς και να λειτουργήσει και να είναι οικονομοτεχνικά μια τέτοια επένδυση βιώσιμη για μια περιοχή ανάλογη με αυτή του Δήμου Παγκαίου.